Ανεβαίνουμε στον Ερήμανθο τώρα. Θα καλησπερίσω τον υποψήφιο Δήμαρχο Ερήμανθο, επικεφαλής της παράταξης Νέα Συμπόρευση για τον Ερήμανθο, Διαμαντή Κανελόπουλο. Είστε καλά? Καλησπέρα κύριε Κογκόλη, σε εσάς τους ακροατές σας. Μια χαρά είμαστε και συνεχίζουμε. Συνεχίζετε τώρα, συνεχίζετε σε έναν ανηφορικό δρόμο. Και λέω ανηφορικό γιατί με την αλλαγή του νόμου και τους υποψήφιους σε κάθε κοινότητα πρέπει να στελεχώσετε ένα ψηφοδέλτιο πάνω από 150. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι πολύ δύσκολο για μας. Για όλες τις παρατάξεις, γιατί? Ναι, βεβαίως για όλους. Ναι. Για όλους, γιατί τα χωριά μας έχουν ερημώσει. Δεν έχουν τους κατοίκους που μπορεί ένα ψηφοδέλτιο, τρία ψηφοδέλτια μας, τώρα και τέσσερα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, να μπορούν να το συμπληρώσουν σε όλη την πληρότητά τους. Δίνουμε έναν αγώνα κάθε μέρα, όλοι οι υποψήφοι, και προσπαθούμε να ενδυναμώσουμε τα ψηφοδέλτια μας με νέα στελέχη, αξιόλογα που μπορούν την άλλη μέρα να προσφέρουν στον τόπο μας. Διάβασα και σήμερα στον Νεολόγο, ανακοινώσατε 10 νέα άτομα. Έχετε αυξήσει την τροή των υποψηφίων, έτσι δεν είναι? Ναι, ένας κάθε μέρα όμως μαζεύονται στο τέλος πολύ. Ναι, θεωρούμε ότι είναι σωστό ένας την ημέρα για να τον μαθαίνει ο κόσμος, να τον γνωρίζει, να μαθαίνει τι είναι, τι μπορεί να προσφέρει την επόμενη μέρα, ώστε να μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, να κυκλοφορούμε, να λέμε τις απόψεις μας και να γνωρίζει ο κόσμος ότι είναι υποψήφιοι. Κύριε Κανελόπουλε, έχουμε αναφερθεί ξανά στην αγροτική οδοπία. Ένα θέμα το οποίο καίει, θα λέγαμε, τον Ερήμανθο. Δίνετε και εσείς έμφαση, μεταξύ άλλων. Τι δεν έχει γίνει και τι θα μπορούσε να γίνει στην αγροτική οδοπία? Χθες ήταν εδώ ο Δήμαρχος Ερήμανθο, ο κ. Μπαρίς, μου είπε ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι έτσι? Όχι, θα διαφωνήσω μαζί του. Θεωρώ ότι κάθε πέρσι καλύτερα. Κάθε πέρσι καλύτερα, και έχουμε φτάσει στο σημείο ένας νέος να μπορεί να μείνει στο χωριό, να γίνει νέος αγρότης. Δεν έχει τα απαραίτητα, δεν έχει το οδικό δίκτυο βασικά που μιλάμε για τον δρόμο, να μπορεί να κάνει μία μονάδα ώστε να συντηρηθεί και να μεγαλώσει μία οικογένεια. Αν πάτε σε όλα τα χωριά, στο Φαρέ, στο Μάνεση, όλα τα χωριά θα δείτε ότι οι δρόμοι, οι υπάρχοντες έχουν διαλύσει, δεν μπορούν να περάσουν εύκολα αυτοκίνητα, αλλά δεν έχει γίνει κάτι παραπέρα επιπλέον. Έχουν γίνει δύο δρόμοι από 3 χιλιόμετρα όλοι και όλοι, που είναι έργα έτοιμα, χρηματοδοτημένα από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Από εκεί και πέρα κάποιο νέο έργο, κάποιο νέο οδικό δίκτυο δεν έχει γίνει. Απλά κάποια συντήρηση μπορεί να έχει γίνει, αλλά κατά τρόπο ρουσφετολογικό, θα έλεγα. Δηλαδή, τι εννοείτε? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε μια μικρή οικογένεια, μικρή κοινωνία, μεγάλη οικογένεια. Όλοι γνωριζόμαστε. Όλοι γνωρίζουμε. Και όλοι γνωρίζουν ότι ο κ. Μπαρίς χρησιμοποιεί το Δήμο ως προεκλογικό εργαλείο. Χρησιμοποιεί τα μηχανήματα του Δήμου ώστε να πάει να κάνει έργα σε αυτούς τους κατοίκους που θα πάρει ψήφους. Χρησιμοποιεί τα μηχανήματα για να ανακοινώσει υποψηφίους. Έχει τον δημοτικό εργολάβο, θα λέμε τώρα, όπως λέγαμε παλαιότερα, τους εθνικούς εργολάβους, που και αυτοί με τον τρόπο τους μπορούν να προσπαθούν να βοηθήσουν, αφήνοντας τα χωριά μας όπως θα έπρεπε να είναι. Να υπάρχει μια ιεραρχία στις ανάγκες, και να υπάρχει μια μεροληψία που ανήκει ο καθένας και που θα ψηφίσει. Άρα τι λέτε, μεταξύ άλλων, ότι για προεκλογικούς λόγους ρίχνει λίγο χαλίκι, ας πούμε, σε ορισμένες περιοχές? Ξέρω να το πω έτσι απλοϊκά. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι όλα γνωστά, ο κόσμος τα βλέπει, δεν είμαστε μεγαλούπολοι. Όλοι γνωρίζουν και βλέπουν το μηχανήματα του Δήμου που κάνουν έργα σε κατοικίες. Όλοι γνωρίζουν ότι τα μαμουχάλικα πάνε εκεί που θα πάρουν ψήφους. Όλοι γνωρίζουν ότι οι εργολάβοι δουλεύουν για τη δημοτική αρχή, την τωρινή. Είναι όλα γνωστά. Βέβαια, άρα γίνονται εξυπηρετήσεις, λέτε, με φόντο τις εκλογές? Ναι, βεβαίως. Δεν μπορεί ένας πρόεδρος σε μια κοινότητα να λέει ευχαριστώ τον κύριο Μπαρί γιατί έριξε 10 μέτρα τσιμέντο σήμερα, γιατί δεν το έριχνε 4 χρόνια τώρα. Έχει στα δημοτικά πράγματα 4 χρόνια. Πώς και ρίχνει τώρα? Ναι. Δεν μπορούσε δηλαδή 2 μπετονιέρες τσιμέντο να το ρίξει πριν 2-3 χρόνια? Ναι, αλλά γίνεται και πριν 2-3 χρόνια με μπετονιέρες τσιμέντο. Πρέπει, θέλω να πω, είτε γίνεται τώρα είτε πριν από 3 χρόνια, να γίνει συνολικά αυτό και να βελτιωθεί η αγροτική οδοπία. Δηλαδή, ρουσφέτη, όπως λένε κάποιοι τώρα, ρουσφέτη, και τότε το ρουσφέτη δεν αλλάζει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Μέσα στη τετραετία είχε το χρόνο να ιεραρχήσει τις ανάγκες και τα προβλήματα και να ξεκινήσει ιεραρχικά. Ναι. Πού είναι το δικό δίκτυο χαλασμένο, πιο πολύ εκεί. Από πού περνάει ο κόσμος, η κάλλη, η βοσκή, από εκεί. Ναι. Όχι, ποιος θα μας δώσει ψήφους. Μάλιστα. Έχει 4 χρόνια. Μήπως δεν μπορούσε να το κάνει για οικονομικούς λόγους? Όχι, βεβαίως.
Είναι καθαρά όλος ο κόσμος γνωρίζει ότι το κάνει για καθαρά ψηφοθερικούς λόγους. Είναι ανακοινώνει υποψηφίους. Άρα, όχι ότι δεν υπήρχαν χρήματα, απλά το είχε αμελήσει, λέτε τότε, και το κάνει τώρα για λόγους ψηφοθερικούς. Βεβαίως. Mm. Βεβαίως. Και μπορεί να χρησιμοποιήσει χρήματα, γιατί είναι ένας Δήμος κάτω από 10.000 κατοίκους, και μπορεί να πάρει χρήματα από τον νέο κωδικό να το χρησιμοποιήσει σε άλλο κωδικό για έργα που έχουν σκοπό αυτόν. Mm. Εσείς τι θα κάνετε αν εκλεγείτε, κύριε Κανελόπουλο, σε σχέση με το δίκτυο της αγροτικής πλευράς του τόπου? Ναι, βέβαια, θα σας απαντήσω. Την επόμενη μέρα ακριβώς θα ιεραρχηθούν οι ανάγκες του αγροτικού δικτύου. Mm-hmm. Πού υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, πού μένουν οι πιο πολλοί, πού έχουν τις πιο πολλές ανάγκες, πού παίρνουν τα πιο πολλά αυτοκίνητα, και θα προσπαθήσουμε μέσα στην τετραετία ώστε το οδικό δίκτυο να φτάσει στη θέση εκείνη που θα μπορούν οι κάτοικοι να ζουν αξιοπρεπώς και ο νέος αγρότης να μπορεί να δημιουργήσει την επιχείρησή του. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο ΑΧΑΙΑ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό τριήμερο, να είστε καλά. Καλό τριήμερο.